αντέχει καθαρά εβδομάδα και αρχίζει η περίοδο τη Αγία Πεταλάκη Τρακοστή, η οποία τελειώνει την Παρασκευή πρώτου Λασάρου, για να αρχίσει μετά η μεγάλη αυτή εβδομάδα με την οποία θα προσκυνήσουμε το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Και η Εκκλησία καθόρισε να γίνεται νηστεία για του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πιστέψουν, δηλαδή δεν έχουν ιατρικού λόγου να μην πιστέψουν. Και επομένω δεν έχουν ιατρικού λόγου να πιστέψουν. Και επομένω αρχίζει η περίοδο τη μεγάλη αναγκοστή και τη νηστεία. Ακούσατε το Ευαγγέλιο προηγουμένω που είπε ο Χριστό, εσύ ο οποίο πιστεύει δεν πρέπει να κάνει τον εαυτό σου και το σώμα, το πρόσωπό σου και τροπό, να μην φαίνεσαι δηλαδή στου ανθρώπου ότι πιστεύει, αλλά να κάνεις την νηστεία για τον πατέρα σου και γενικότερα να αποβλέπεις στο σκοπό της νηστείας. Δηλαδή ό,τι έργα κάνουμε δεν πρέπει να τα κάνουμε απλώς για να φαίνονται και να παίρνουμε τον έπινα των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο Χριστός. Και επομένως αρχίζει η περίοδος της νηστείας όπως θα έχει καθορίσει η Εκκλησία και αυτό είναι δείγμα υπακοής στον Χριστό και υπακοής στην Εκκλησία. Βέβαια, είναι γνωστό ότι όταν διαβάσει κανείς όλα τα θρησκεύματα, όταν διαβάσει κανείς τη θρησκευολογία, θα δει ότι δεν υπάρχουν θρησκείες οι οποίες δεν έχουν την νηστεία. Δηλαδή, η νηστεία είναι ένα θρησκευτικό φαινόμενο. Όλοι καθορίζουν τον τρόπο και τον βαθμό της νηστείας. Το πρόβλημα όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ποιος είναι ο σκοπός της νηστείας, όπου προσφέρει και θεσπίζει κάθε θρησκεία. Εάν δούμε για παράδειγμα τις αναπληρωτικές θρησκείες, τότε θα δούμε καθορίζουν κάποια νηστεία, δηλαδή αποχή από μερικές τροφές, αλλά για άλλους λόγους. Δηλαδή είτε γιατί έχουν πανθεϊστικές απόψεις και θεωρούν ότι μερικά ζώα είναι ιερά και απλώς δεν πρέπει κανείς να τρώει από τα ζώα αυτά, είτε για άλλους λόγους. Επομένως, όταν εξετάσουμε ένα γεγονός, πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η σκοπιμότητα. Ποιο είναι ο σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτό το γεγονό. Όπω επίση υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν για λόγου υγεία, δηλαδή το συνιστούν οι γιατροί, να απέχουν από μερικέ τροφέ, γιατί ο οργανισμό του έχει πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ή ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν για λόγου αισθητικού. Επομένως, όταν μιλάμε για νηστεία, πρέπει να βλέπουμε το σκοπό για τον οποίο πιστεύουμε. Και ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος καθόρισε το σκοπό της νηστείας. Ενώ μιλούσε για νηστεία και έλεγε ότι πρέπει να νηστεύετε, άλλωστε και στην Παλαιά Διαθήκη νήστευαν και μάλιστα νήστευαν δύο φορές την εβδομάδα και εκεί νήστευαν τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Λέει και ο Χριστός ότι όταν νηστεύεις, θα πρέπει να έχεις να αποβλέψεις το σκοπό για τον οποίο νηστεύεις. Και όταν τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι γιατί οι μαθητές του δεν νηστεύουν, τότε ο Χριστός είπε ότι δεν είναι καλό εκείνος ο οποίος έχει τον υφείο μπροστά του, δηλαδή έχει κάμω να νηστεύει. Όταν απαρθεί από αυτόν ο υφείος, τότε νηστεύσουσε. Ήθελε να πει δηλαδή ότι οι μαθητές τώρα δεν νηστεύουν γιατί έχουν εμένα κοντά τους. Και όταν φύγει ο νηφίος, τότε θα νηστέψουν. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί? Σημαίνει ότι η νηστεία συνδέεται με τη μετάνοια, συνδέεται με το πένθος, συνδέεται με την αίσθηση ότι κάτι μας λείπει και επομένως πιστεύουμε για να μετανοήσουμε, για να αισθανθούμε μετά τον νηφίο Χριστό. Άλλωστε, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο έχει καθοριστεί η νηστεία αυτή την περίοδο. Περιμένουμε το Πάσχα, θα γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού και όλη αυτή η περίοδος είναι περίοδος μετανοίας και προσευχής. Μαζί με την μετάνοια και την προσευχή συνδέεται και η νηστεία. Το βλέπουμε και στους αρχαίους λαούς, ακόμη και τους Νινεβίτες που δεν ήταν Εβραίοι στην καταγωγή, δεν είχαν την Ιουδαϊκή θρησκεία. Όταν ήθελαν να δείξουν μετάνοια, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο του Ιωνά, προφήτου, τότε ερίστεψαν και αυτοί, ερίστεψαν ακόμη και τα ζώα τους και προσεύχονται στον Θεό για να τους απαλλάξει από την αμαρτία τους, να τους ελευθερώσει από το κακό. Πάντα λοιπόν η νηστεία έχει την έννοια ότι κάτι μας λείπει ο Θεός και επομένως έχουμε κάνει κάτι για το οποίο δεν έχουμε τον Θεό μέσα μας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ερίστευουμε με πένθος, με μετάνοια, με δάκρυα,
Και έτσι θα αισθανθούμε πάλι την κοινωνία μας με τον Θεό. Και τότε όταν κανείς έχει χαρά μέσα του, δεν μπορεί να πιστεύει και το Πάσχα δεν πιστεύουμε, ακριβώς γιατί κοινωνήσαμε, κοινωνούμε του σώματος και πνεύματος του Χριστού, βλέπουμε τον Αναστάτα Χριστό, και όταν υπάρχει ο Αναστάς Χριστός δίπλα μας, τότε δεν έχει νόημα η νηστεία. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, η νηστεία δεν είναι απλώς ο σκοπός. Δεν είναι το τελικό. Η νηστεία είναι το μέσο για να αποκτήσουμε το σκοπό. Να φτάσουμε στο σκοπό που είναι η ένωσή μας και η κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό και νηστεύουμε όταν πρόκειται να γιορτάσουμε μια μεγάλη εορτή. Και η Εκκλησία καθόρισε πριν από κάτω μεγάλη δεσποτική εορτή και θεολογική εορτή να υπάρχει νηστεία. Και βέβαια κατάλληλη νηστεία προκειμένου να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού σύμφωνα με αυτό το πλήθο μας υποδείξει ο πνευματικός μας Πατέρας. Το πρόβλημα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τι ακριβώς είναι η νηστεία. Όταν λέμε νηστεία, εννοούμε την αποχή από την ποσότητα των τροφών. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν νηστίσιμες τροφές και μπορεί να τρώμε και ό,τι θέλουμε. Άρα είναι η αποχή από την ποσότητα των τροφών. Δεύτερον, είναι αποχή από την ποιότητα των τροφών. Η Εκκλησία καθόρισε ποιες τροφές θα τρώμε κατά τη διάρκεια κάποιας νηστείας, ή την νηστεία των Χριστουγέννων, ή του πρώτου Χριστουγέννων, ή την νηστεία του πρώτου Πάσχα, την περίοδο αυτή. Και με αυτή την έννοια η Εκκλησία θέλει να δείξει και να φανεί μάλλον να εκδηλωθεί και η υπακοή των ανθρώπων στην Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές λέμε, μα γιατί να απαγορεύεται αυτή η τροφή και να επιτρέπεται η άλλη τροφή. Είναι και θέμα η υπακοή στην Εκκλησία. Τα πάντα καλώς διαταξάμε οι Άγιοι Πατέρες καθόρισαν τον τρόπο της νηστείας και από λόγους υγείας αλλά και ποιότητας τροφών και δυνάμεως των τροφών, οπότε και εμείς άλλων διαλογισμών κάνουμε υπακοή στους πατέρες μας όταν βέβαια έχουμε τη δυνατότητα από πλευράς σώματος. Πέρα από αυτό, το τρίτο νηστεία είναι η αποχή ακόμη και των παθών. Αυτό σημαίνει, όχι απλώς να νηστεύουμε εξωτερικά. Γιατί μπορεί να νηστεύουν και άνθρωποι που έχουν μέσα τους γεμάτη πάθη. Έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, νηστεύσουμε νηστεία να ληφθεί νεβάρεστο το Κύριο. Αληθής νηστεία, νηστεία, εγκράτεια, γνώσης, θυμού, αποχής, επιθυμιών, αγχωρισμός. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε για νηστεία, δεν είναι απλώς να παίρνουμε μια τροφή, ως άλλη τροφή να είναι αμαρτωλή. Δεν είναι τίποτε αμαρτωλό από εκείνα που ο Θεός δημιούργησε. Δηλαδή, δεν αποφεύγουμε τις τροφές γιατί θεωρούμε ότι αυτές είναι κακές. Αλλά αποφεύγουμε τις τροφές για να μας δώσουν τη δυνατότητα και τη δύναμη, ώστε να νικήσουμε και τα πάθη της καστιβαργίας, της λευαργίας και άλλα πάθη. Οπότε η νηστεία έχει το νόημα προσέχω και τη σκέψη μου, τους λογισμούς μου, διώχνω τους λογισμούς. Γιατί, διότι όταν γεμίζει το μυαλό μας από λογισμούς, τότε δημιουργούνται άλλα αναρτήματα και εσωτερική ανησυχία. Νηστεία είναι και η προσπάθεια να παραδούμε από τα πάθη, να μειώσουμε την κακή γλώσσα, δηλαδή να μιλάμε όπως μερικοί που ανοίγουν το στόμα και ξέρουν τι λένε. Επομένως, η νηστεία είναι η εγκράτεια της γνώσης, είναι η αποχή του θυμού, είναι των επιθυμιών χωρισμός, είναι η απομάκρυνση των λογισμών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να διώχνει κανείς τους κακούς λογισμούς και συνέχεια να κάνει καλούς λογισμούς, να κάνει τον εαυτό του ένα εργοστάσιο, θα μπορούσε να πούμε, καλών λογισμών, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε εργοστάσιο στο μυαλό μας, καλών λογισμών συνέχεια. Τουλάχιστον να αποφεύγουμε τους άσχημους και κακούς λογισμούς. Λογισμούς βλασφημίας, λογισμούς απελπισίας και απεσιοδοξίας. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνέχεια τέτοιους λογισμούς, συνέχεια απόγνωση, απελπισία.
Θα πρέπει συνέχεια τώρα επομένως, κάνοντας την ληστεία των τροφών, να κάνουμε και ληστεία των παθών, και ληστεία των λογισμών, και ληστεία της γλώσσας και να δείχνουμε αγάπη προς τους αδελφούς μας. Και ακόμη, όπως λένε πολλοί σήμερα, η ληστεία είναι ένας τρόπος ζωής, δεν είναι απλώς δεν τρώω ένα είδος φαγητού. Είναι να προσπαθώ ό,τι με βλάπτει ψυχικά να το αποφεύγω. Και είναι μερικοί σήμερα που τονίζουν ότι η ληστεία, σύγχρονος τρόπος ληστείας, είναι να γίνεται απεξάρτηση από διάφορα άλλα εξωτερικά γεγονότα που με κάνουν να είμαι εξαρτημένος, όχι μόνο από υλικά πράγματα, το ποτό κτλ. Αλλά ακόμη και από τις οθόνες, από το τηλέφωνο, συνεχώς έχουμε ένα τηλέφωνο στο χέρι μας και συνεχώς θέλουμε να μιλάμε, συνέχεια στο τηλέφωνο, συνέχεια στα ηλεκτρονικά. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη αρρώστια που τονίζουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Μια μεγάλη αρρώστια η εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία φεύγει καλά, το διαδίκτυο. Δεν κατηγορεί κανείς όλα αυτά τα γεγονότα. Όλα αυτά τα νέα πράγματα που έχουμε για να μαθαίνουμε τη γνώση. Αλλά για όλα πρέπει να γίνεται μια, θα έλεγα, ισορροπία. Να υπάρχει σε όλα τα πράγματα ισορροπία. Να γίνεται καλή χρήση των πραγμάτων. Υπάρχουν σήμερα νέοι, οι οποίοι όλη την ημέρα καταναλύσκονται στο να βλέπουν συνέχεια το διαδίκτυο και να παίζουν διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια 4 και 5 ώρες. Και ήδη τώρα στην Αθήνα, μέσα στα νοσοκομεία, δημιουργείται μια μονάδα απεξάρτησης από τα ηλεκτρονικά μέσα, απεξάρτησης από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον αυτό και εγώ τα χρησιμοποιώ και όλοι τα χρησιμοποιούμε. Αλλά για όλα χρειάζεται ένα μέτρο. Σήμερα λοιπόν θα έλεγα, ληστεία δεν είναι μόνο η αποδοχή των τροφών. Είναι η αποχή και των παθών, είναι η αποχή των κακών λογισμών, είναι η αποχή κάθε γεγονότος που μας κάνει να είμαστε δούλοι. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος και πρέπει να εξουσιάζει τα πράγματα και όχι να εξουσιάζεται από τα ίδια τα πράγματα. Να είναι ελεύθερος και να επιλέγει αυτό που είναι καλό για αυτόν και να αποφεύγει αυτό που είναι κακό για αυτόν και για το περιβάλλον του. Αν υπάρχουν μερικές συνήθειες και μέσα στην οικογένεια που δημιουργούν αναστάτωση, αν υπάρχουν μερικές κακές συνήθειες και μέσα στην κοινωνία που δημιουργούν αναστάτωση, θα πρέπει να τα θεραπεύσουμε αυτά. Εγκράτεια σε όλα. Η εγκράτεια δεν είναι μόνο εγκράτεια στο φαγητό και στο ποτό. Είναι η εγκράτεια στα λόγια, η εγκράτεια στη σκέψη, της απελπισίας και της απογνώσεως. Η εγκράτεια σε κάθε υποδούλωση πρέπει να είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της περιόδου αυτής και της ληστείας. Και φυσικά, κάνουμε ληστεία για να συνδέσουμε και να έχουμε προσευχή. Έλεγε ο Χριστός όταν μιλούσε για τα δαιμόνια και τον ρωτούσαν πώς θα βγάζουμε τα δαιμόνια και έλεγε τούτο το γέρος ενώ δεν ήδηναν προσευχή και ληστεία. Είδατε, συνδέεται πάρα πολύ στενά η ληστεία με την προσευχή και σήμερα στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε έγινε λόγος, γινόταν λόγος αυτό που είπε ο Χριστός και για την ληστεία και για την προσευχή. Περίοδος λοιπόν ληστείας, δηλαδή ελευθέρωσης από κάθε τι το οποίο μας υποδηλώνει και άνοιγμα της ψυχής μας προς τον Θεό με την προσευχή. Ελευθερία επομένως και αγάπη. Αυτό είναι το νόημα αυτής της Αγίας περιόδου της Σαρακοστής που εύχομαι να το διέλθουμε όλοι μας με υγεία,